έχουμε και την κυρία Παυλίνα Προτέως, η οποία είναι κάτοικος της Σίδρας. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση. Και αν θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε από την κυρία Προτέως, η οποία είναι, της ήρθε, λέει, λογαριασμός, οικιακός λογαριασμός του σπιτιού, με αύξηση 1136%. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο από εσάς, να μας πείτε λίγο τη δική σας ιστορία, διότι πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση αυτό το ποσοστό. Σε ένα λογαριασμό της τάξης των 130 περίπου ευρώ, η ρήτρα ήρθε πόσο? 926 ευρώ ήταν η ρήτρα. Έβλεπα ένα λογαριασμό 528 ευρώ και σκεφτόμουν ότι η δική μας ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 926 ευρώ. Δεν αναφέρω τους υπόλοιπους ρήτρες και τους υπόλοιπους φόρους. Ναι. Ήταν 130 το ρεύμα, η κατανάλωση του ρεύματος και 920 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι, η κατανάλωση του ρεύματος στα 1.620 ευρώ ήταν το μείον, τα μείον 110. Mm-hmm. Δηλαδή κανονικά θα ήταν πάνω από 1.700. Μάλιστα. 1.620 ευρώ δεν έχει ούτε ένα ευρώ κατανάλωσης ρεύματος. Βλέπουμε το τώρα το λογαριασμό, κυρία Προτέως, που μας έχετε στείλει. Πείτε μας κάτι, αυτό είναι ένα μικρό σπίτι. Τι τετραγωνικά και τι κατανάλωση συνήθως είχατε? Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια στο αντίστοιχο διάστημα Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου, θα σας πω για το 20, mm-hmm. είχαμε 132 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Και σε αυτό είχε μέσα φόρους, σε αυτό είχε φέρ. Πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα το 21, επειδή δεν ήμασταν στο σπίτι εκείνο το διάστημα, δεν το αναφέρω καν για 45 ευρώ, είναι λογικό γιατί δεν υπήρχε κατανάλωση. Ξαφνικά, ναι. Φέτος, για το διάστημα αυτό, έχουμε 1.620 ευρώ, τα οποία σας λέω ούτε ένα δεν είναι για, για κατανάλωση ρεύματος. Τι έχετε κάνει, έχετε κάνει διακανονισμό? Έκανα διακανονισμό διότι δεν θέλω να μου κοπεί το ρεύμα. Από την άλλη όμως, η ΔΕΗ δεν κάνει και ιδιαίτερα μεγάλους διακανονισμούς, ενώ είναι 18 δόσεις. Mm-hmm. Ταυτόχρονα μας έρχεται και το έναντι ήδη, το οποίο είναι γύρω στα 250 ευρώ, εντωμεταξύ δεν καίμε πλέον τίποτα. Μόνο μαγειρεύουμε. Στο τέλος θα μαγειρχίσουμε να μαγειρεύουμε στην καζιέρα, όπως ναι. κάνανε οι παππούδες μας. Ναι. Αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Εσείς μένετε σε ένα νησί. Εσείς μένετε σε ένα νησί που θεωρητικά υπάρχουν και μειώσεις για τα νησιά. Επίσης υπάρχουν και πολλά προβλήματα στα νησιά. Αξίζει τα λεφτά που δίνετε στη ΔΕΗ, οι υπηρεσίες που σας προσφέρει, όχι ΔΕΗ, γενικά, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρικό. Από εκεί και πέρα, αν αξίζει. Μα μέχρι πρότινος δεν είχαμε έρθει αντιμέτωποι με ένα τέτοιο φαινόμενο. Και να σας πω κάτι, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής και αυτά ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021, όπου η ΔΕΗ προχώρησε σε μονομερή αλλαγή συμβάσεων, γιατί δεν ειδοποίησε το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχει και σταθερή τιμή κιλοβατόρα. Μάλιστα. Τώρα θα κινηθείτε νομικά. Τι θα κάνετε, κυρία Προτέως? Φυσικά. Ατομικά ή θα μπείτε στις συλλογικές προσφυγές? Θα μπω σε συλλογικές προσφυγές και αφού μιλήσω και με τις καταναλωτικές οργανώσεις, όπως και με την κυρία Καλαποθαράκου, με την ΠΟΜΕΚ, θα δω αν αξίζει να κινηθώ και ατομικά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι οι συλλογικές αγωγές έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα πρέπει και ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα δικαιώματά του ως προς το κομμάτι αυτό.